απίστευτο και όμως πραγματικό. Έρχονται περιορισμοί στα κοτέτσια, στα χωριά, σε περιφερειακούς οικισμούς και άλλους οικισμούς, με πλαφόν στις κότες, στα εγωπρόβατα, στα κουνέλια, στις όρνηθες, στα κοτόπουλα, στις πάπια, στις χήνες, στις γαλοπούλες, στις φραγκόκοτες, στους φασιανούς, στις πέρδικες και στα ορτίκια. Η αρχή γίνεται στο νομό Λασιθίου με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Στο άκουσμα της είδησης, πολίτες από το Σύσι δεν πίστευαν αρχικά στα αυτιά τους, ενώ το θέμα έχει κάνει άνω κάτω αρκετά χωριά της ενδοχώρας του νομού Λασιθίου. Ξεφτύλα της ξεφτύλας αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα και νομίζω παγκοσμίως. Όλα τα περίεργα και τα πίστευτα σε αυτό τον ελληνικό χώρο γίνονται. Σχεδόν όλος ο κόσμος, ειδικά στα χωριά, έχει τα ζώα του για να τρέφεται. Πιστεύω για τις μεγάλες μονάδες που πουλάνε για να έχουν κέρδος. Αυτά είναι. Ο κατώτατος άνθρωπος και λαός είναι, τον τσαλαπατάνε. Στο τουριστικό θέρετρο δημότες κάνουν λόγο για τραγελαφικές καταστάσεις, εκφράζοντας την πεποίθησή τους ότι η εξέλιξη αυτή πιθανόν να ανοίξει τον ασκό του αιώλου και για άλλες οικόστες διαδικασίες όπως τα μποστάνια και όχι μόνο. Δεν τρέπονται λιγάκι? Εξωφρενικό. Τέτοιο πράγμα. Να μου λέει με ένα δυο κότες, όσες κότες θέλω θα έχω. Ναι. Γιατί ασφάξω σε δυο κότες, θα κάνω και αυτό, ναι. Έχω και τα αυγά. Θα έχω και παιδιά, θα έχω και εγγόνια. Τι μου κάνουν 6 κότες? Ή το ένα πρόβατο να μου, ή μια κατσίκα. Στους περιφερειακούς συνοικισμούς της ενδοχώρας των παραπάνω πόλεων, με τις προϋποθέσεις ότι δεν χαρακτηρίζονται τουριστικοί και απέχουν τουλάχιστον 400 μέτρα από την ακτογραμμή, και στις παρυφές Νεάπολης επιτρέπεται διατήρηση μέχρι 2 ενήλικων εγωπροβάτων με τα παράγωγά τους έως 4 μηνών, με μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων τα 5, 6 ορνηθοειδών και 2 κουνελιών. Στους λοιπούς οικισμούς του νομού, εκτός των τουριστικών, επιτρέπεται διατήρηση μέχρι 2 ενήλικων εγωπροβάτων με τα παράγωγά τους έως 4 μηνών, με μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων τα 5, 10 ορνηθοειδών και 4 κουνελιών. Απαγορεύεται διατήρηση ζώων και πτηνών σε τουριστικούς χώρους ή χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον. Και απαγορεύεται διατήρηση ζώων και πτηνών εντός των σχεδιών πόλεων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας. Θα ξεσηκωθεί πολλοί κόσμος με αυτό το. Γιατί έτσι έχει μάθει από μικρός, έτσι, ο καθένας, έτσι. Στα χωριά είναι πολύ δύσκολο πάντως. Στα χωριά είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Άλλο στις πόλεις, άλλο στα χωριά. Στα χωριά είναι διαφορετικά. Στα χωριά ειδικά όλοι έχουν το κάτι δίστο. Και όλοι ψάχνουν τον τόπιο προϊόν. Ναι, φυσικά. Και εγώ το τόπιο προϊόν ψάχνω. Και εμένα η γιαγιά μου έχει κότες. Τι έκανα, να τη πω ότι βγάλει τις κότες. Για να οικονομάνε οι άλλοι που έχουν τις φάρμες με yeah. κτλ. Από την άλλη όμως και ο κόσμος πρέπει να φάει, να πιει. Τι να κάνει με την ακρίβεια που είναι. Για να ταΐζουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, ένα αγνό προϊόν. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο ζωής. Και οι παππούδες μας μεγαλώσαν έτσι και οι γιαγιάδες μας όλοι. Και αυτοί που έχουν κοτέτσια, μόλις ακούσουν τα περιοριστικά. Λογικά θα εκπλαγούν. Χωριό χωρίς κοτέτσι γίνεται? Στα χωριά που κινδυνεύει με ερημοποίηση, μπορούν να επιβιώσουν οικογένειες χωρίς κοτέτσι? Για ποιους λόγους γίνονται όλα αυτά? Μήπως ο κέρδος και ο έλεγχος για το τι τρώμε? Τα ερωτήματα των πολιτών που διαβλέπουν ξεσηκωμό στα χωριά για τα κοτέτσια. Θα μας απαγορεύσουν να βάλουμε λαχανοειδή. Ζαρζαβατικά, να μην έχει ο κόσμος να φάει. Έτσι. Οπότε ξεκινάνε από εδώ.